Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Είμαστε πάλι κοντά με τη δύναμη του Θεού για μια νέα μας εκπομπή. Και σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε καθώς προκύπτει κιόλας από ερωτήσεις και από διάφορα πράγματα που μας στέλνουν οι αγαπητοί μας φίλοι, να πούμε δύο λόγια για το θέμα της ομολογίας προς τον Χριστό και τις εντολές Του. Και ποια θα ήταν η ομολογία, τι μπορεί να μας ζητάει ο Θεός από Αυτόν. Μάλλον, ο Χριστός μας λέει ότι αν δεν Τον ομολογήσουμε μπροστά στους ανθρώπους, εμείς δηλαδή αν δεν πούμε ότι είμαστε άνθρωποι του Χριστού, δεν πρόκειται και Αυτός να μας ομολογήσει μπροστά στον Πατέρα Του, τον Επουράνιο. Θέλει λοιπόν να Τον ομολογούμε ο Χριστός. Μας ζητάει την ομολογία του ονόματός Του. Να μην Τον έχουμε σαν ξένο και σαν ένα πρόσωπο άγνωστο. Αλλά να Τον έχουμε σαν ένα πρόσωπο γνωστό, το οποίο πρέπει να Το συστήνουμε και στους άλλους ανθρώπους. Ένα είδος ομολογίας είναι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, να κάνουμε το σταυρό μας έξω από εκκλησίες, όταν ταξιδεύουμε, όταν τρώμε, όταν σηκωνόμαστε από το τραπέζι, πάντοτε να κάνουμε μια ευχή και να κάνουμε το σταυρό μας. Ανεξαρτήτως αν οι άλλοι άνθρωποι δεν το δέχονται. Εμείς αυτό πιστεύουμε, αυτό δεχόμαστε και αυτό θέλουμε και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, είναι πνευματικό το θέμα του αν δέχεται κανείς και ομολογεί τον Χριστό. Θα μου πείτε, μπορεί κάποιοι να ειρωνευτούν, κάποιοι μπορεί να βρίσουν. Να αποφεύγουμε εκείνους που βρίζουν. Αν όμως πρόκειται για μια ειρωνία για το πρόσωπό μας, θα πρέπει να την υπομείνουμε. Γιατί αλίμονο αν δεν μπορέσουμε να υπομείνουμε μια ομολογία. Είναι ένα μικρό μαρτύριο, μια μικρή δυσανασχέτιση. Αλλά περνάμε ένα μήνυμα που στο κάτω-κάτω θα κάνει οπωσδήποτε καλό σε οποιονδήποτε το εισπράξει, το λάβει αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει παντού και πάντοτε να ομολογούμε τον Κύριο, να λέμε ότι είμαστε δικοί Του και να αισθανόμαστε δικοί Του. Αλλιώς δεν έχουμε πιθανότητες και εμείς να μας ομολογήσει ο Κύριος μπροστά στον Πατέρα Του σαν δικούς Του ανθρώπους. Δεν ήρθανε περιστάσεις τέτοιες ούτως ώστε να μας χρειάζεται να κοπεί το κεφάλι μας ή να χάσουμε την περιουσία μας όταν μαρτυρήσουμε το όνομα του Χριστού, όταν πούμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Σε άλλες εποχές που ήταν δύσκολα τα πράγματα, όταν έλεγες ότι πιστεύεις στον Χριστό, σε στέλνανε στη φυλακή, σου δημάβανε την περιουσία και καμιά φορά, όπως έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, σου αφαιρούσαν και την ίδια τη ζωή σου. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, το πολύ πολύ να γίνει μια διαπόμπευση, μια συκοφαντία εναντίον μας, να μας πούνε μεσαίωνα, σκοταδιστές, φασίστες και όλα αυτά που σκοφίζονται οι άνθρωποι του σκότους για να ρίξουν λάσπη στην ομολογία αυτή του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν ας μην έχουμε κι εμείς έτσι, πώς να πω, ενδιασμούς να ομολογούμε το όνομα του Θεού. Άλλωστε τα νέα παιδιά έχουν το θάρρος τώρα και λένε είμαστε χριστιανοί-ορθόδοξοι. Πνέει λοιπόν ένας νέος άνεμος αισιόδοξος για την ορθοδοξία μας. Τώρα θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για κάτι που μας ζητάνε ορισμένοι φίλοι και ακροατές και τηλεθεατές. Για το μέγα γρίφο της ανθρώπινης προσωπικότητος. Και έχουμε να τους πούμε ότι αυτός ο γρίφος της ανθρώπινης προσωπικότητος, όπως το διατύπωσε κάποιος, αλλά και της παγκοσμίου ιστορίας προσθέτουμε, λύνεται ο γρίφος αυτός κάτω από το φως της Αγίας Γραφής. Τι είναι δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό που ο Σωκράτης είπε γνώθης αυτόν, ακριβώς αυτό είναι εκείνο το οποίο λύνεται κατά κάποιο τρόπο η άγνωστη πλευρά του εαυτού μας με την Αγία Γραφή. Η εξομολόγηση δημιουργεί το βάθος αυτό της ανιχνεύσεως ενός αγνώστου προφίλ, μιας σκιασμένης πλευράς της σελήνης που είναι η ανθρώπινη μυστηριώδης προσωπικότης.
άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, λένε πολλοί. Υπό το φως λοιπόν της Αγίας Γραφής φωτίζονται τα πάντα, οι ανθρώπινοι πτώσεις, η αιτία της αμαρτίας που είχε συνέπεια την παρακμή και το θάνατο, η καταγωγή του ανθρώπου και η εξάπλωσή του μέσω των φυλών του Νόε, του Σιμ, του Χαφ, του Ιάφετ, των τριών γιών του Νόε και η δημιουργία τριών κλαδικών φυλών όπως την της Σημιτικής, της Χαμητικής, της Ιαπετικής. Εμείς οι Έλληνες είμαστε Ιαπετοί, δηλαδή ανήκουμε στους απογόνους του Ιάφεθ. Και εκ των υστέρων αυτές οι φυλές εξαπλώθηκαν στα τέσσερα άκρα του ορίζοντος και ξέρουμε τώρα πως η γη πόσους διαφορετικούς τύπους ανθρώπων φιλοξενεί, με τη μόνη διαφορά ότι όλοι αυτοί είναι απόγονοι της, κατακλυσμίας περίοδου, μετά τον κατακλυσμό δηλαδή, συγχωρέστε με, μετά τον κατακλυσμό, μετά κατακλυσμία περίοδος, αποτελείται από αυτούς τους απογόνους. Και έτσι λοιπόν φωτίζεται και αυτό το σημείο. Ο γρίφος των δύο διαφυκών που συμβολίζει η Άγαρ και η Δούλη που γεννάει δούλους και της Καινής Διαθήκης που είναι η Σάρα που γεννά εν μέσω της χριστιανικής ελευθερίας απογόνους ελευθέρους και είναι τα αντίστοιχα μέρη Σινά και Νέα Ιερουσαλήμ. Σινά είναι η Δούλη και Νέα Ιερουσαλήμ είναι η Βασιλεία του Θεού. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, προφητευμένος από τον Δανιήλ, λέγεται πρέσβης της Θείας Χάριτος. Γίνεται πρέσβης, διαδίδοντας τον ελληνικό πολιτισμό στην τότε οικουμένη, για να φιλοξενηθεί η υψηλή διδασκαλία της Καινής Διαθήκης στην διαδεδομένη πλέον ελληνική γλώσσα και σκέψη. Ο Κύριος, όταν είδε τους Έλληνες, είπε: «Ελήλθεν η ώρα, έφτασε η ώρα να διαδοθεί το Ευαγγέλιο μου. Και να πάρουν τη σκυτάλη πλέον οι Έλληνες, να ευαγγελίσουν την ανθρωπότητα με τη προφητευμένη από γεννήσεως κόσμου έλευση του Ιησού Χριστού και την τελειότητα της διδασκαλίας του και φυσικά με το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως, ότι ο κόσμος πλέον δεν θα μείνει στα δεσμά του Άδη και του θανάτου όπως οι αρχαίοι, αλλά ήρθε η ανύψωση του ανθρωπίνου γένους μέσω της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε τύπος της Αναστάσεως της δικής μας. Όπως περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός καθόλου έγινε τύπος προς μίμηση κάθε ανθρώπου. Επομένως, όπως αναστήθηκε ο Κύριος, φιλοδοξούμε, προσδοκούμε όπως καλύτερα το λέει το πιστεύω μας, να αναστηθούμε κι εμείς. Αυτό πιστεύουμε, αυτή είναι η κεντρική πίστη της Ορθοδοξίας, η Ανάσταση των νεκρών και η τακτοποίηση κοντά στο Θεό ή μακριά από το Θεό, δυστυχώς εκείνους οι οποίοι τον αρνήθηκαν. Μόνο οι Έλληνες και μια μερίδα Ισραηλιτών κρίθηκαν άξιοι του μεγάλου έργου της διαδόσεως της τελείας γνώσεως. Η Θεία Πρόνοια οδήγησε έτσι ώστε ο Θείος Λόγος να φιλοξενηθεί από την ελληνική γλώσσα. Μεγάλο πράγμα αυτό, η ελληνική γλώσσα να γίνεται φορέας του Λόγου του Θεού. Το φαντάζεστε? Καμία άλλη γλώσσα δεν είχε την τιμή να την εξελέξει ο Θεός σαν γλώσσα διαδόσεως των νοημάτων της Καινής Διαθήκης, αλλά η ελληνική μόνο. Οι αφελείς και αγράμματοι Ισραηλίτες ψαράδες έγραψαν όχι στην αραμαϊκή, αλλά στην ελληνική γλώσσα, το μεγαλύτερο best seller της ανθρωπότητος. Κανείς συγγραφέας ουδής μεταφράστηκε μέχρι τώρα σε 1100 γλώσσες και διαλέκτους, παρά μόνο οι αδαείς Γαλιλαίοι ψαράδες. Αυτό είναι ένα διαρκές θαύμα. Αποτελεί αυτό ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και βέβαια, πώς θα μπορούσαν αλήθεια, αφού ήταν τελείως αγράμματοι, να γράψουν τα πιο σπουδαία βιβλία της ανθρωπότητος, έρχεται αντίθετο στη λογική. Όμως, ο γρίφος και εδώ λύεται με την Πεντηκοστή, με τη φώτιση, την άνωθεν βοήθεια. Γι' αυτό και τα Ευαγγέλια, πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι θεόπνευστα. Ο Ρουσό, ο Καντ, ο Ντοστογεύσκη και πολλοί άλλοι, φωτισμένοι, μεγάλοι συγγραφείς, παγκόσμιοι συγγραφείς, που πουλάνε εκατομμύρια βιβλία στον πλανήτη, είπαν ότι δεν γράφει ανθρώπινος εγκέφαλος τίποτα όπως τα Ευαγγέλια. Ούτε μπορεί να διανοηθεί ο άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο. Φυσικό είναι και επόμενο ότι αυτά είναι τα θαύματα του Θεού. Το Ευαγγέλιο είναι ένα αριστούργημα τελειότητος, το οποίο γράφτηκε διαχειρός Αποστόλων μέσω της εμπνεύσεως αφενό με της τέλειας διδασκαλίας του Ιησού Χριστού μας, αφετέλου του Παρακλήτου, ο οποίος ήρθε να τους υπενθυμίσει τα πάντα. Τα τονίζουμε αυτά και σε κάθε εκπομπή μας σχεδόν, αγαπητοί φίλοι, για να δούμε την αξία που έχει ο ελληνισμός, η ελληνική γλώσσα και
η ελληνική παιδεία, ο ελληνικός κόσμος της γνώσεως και της σοφίας. Απόγονοι αυτού, ίσως ανάξιοι και ίσως αναξιότεροι από κάθε άλλη εποχή, στεκόμεθα εμείς απέναντι σε ένα ογκόλιθο, σε ένα βουνό παραδόσεων, συγγραμμάτων, νοημάτων και όσο μπορούμε, έστω με τις λίγες μικρές μας δυνάμεις, οι νεοέλληνες εμείς, θα πρέπει να κρατήσουμε και εμείς στα χέρια μας αυτό το θησαυρό και να τον δώσουμε όπως μπορούμε προς τα έξω, προς την ανθρωπότητα η οποία έχει την ανάγκη να επαναευαγγελιστεί, να ξαναβρει τις αξίες τις χαμένες, τις ρίζες της, να μπορέσει να ζήσει, να συνεχίσει την πορεία της ζωής της, διότι είναι σίγουρο ότι δίχως τον χριστιανισμό θα καταρρεύσει αυτός ο κόσμος. Είναι επίσης σίγουρο πως αν δεν ερχόταν στη ζωή ο Κύριός μας, ο κόσμος της Ρώμης, των οργίων, της ακριότητος, των Κεσάρων και όλων αυτών των αυτοκρατόρων της Ρώμης, οι οποίοι ήταν θηριώδεις άνθρωποι, θα είχε καταρρεύσει, θα είχε εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν, ο Θεός στέλνει προς το τέλος ανθρώπους να ξυπνήσουν την ανθρωπότητα, τις δύο ελέες και τους δύο προφήτες, οι οποίοι δεν θα κάνουν τίποτα άλλο παρά να αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο τον Αντίχριστο, τον τύρανο της ανθρωπότητος, να τον ξεσκεπάσουν και ο νοόν νοήτο. Όσοι καλοπροαίρετοι άνθρωποι θελήσουν, θα πάνε κοντά τους, θα εξαγνιστούν και θα σωθούν. Οι άλλοι θα πέσουν στην παγίδα του Αντιχρίστου και θα χαθούν μαζί με αυτόν σώματι τε και ψυχή. Ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ είναι οι δύο σπουδαίες προσωπικότητες που φυλάει ο Θεός για αυτό το έργο. Ο προφήτης Ηλίας ήταν ένας πύρινος προφήτης, ο οποίος κατέβασε πύρ και κατέκαψε τα σφάγια εκεί των Εβραίων, διότι ο Αχάβ και η Εζάβελ, ένα ζεύγος βασιλικό, είχαν παρασύρει όλο το Ισραήλ τότε στην ακολασία, στα όργια και στην αθεία. Πίστευαν στο σατανά. Και είχαν ιερείς του Βάλ. Βάλ, όπως ξέρουμε, είναι ο Βελζεβούλ, ο σατανάς δηλαδή. Και ο προφήτης πήγε και έλεξε, ο προφήτης Ηλίας, ο πύρινος προφήτης, το βασιλιά και του είπε ότι κάνετε πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή στο έθνος και θα σας καταστρέψει ο Θεός. Τέλος, αναγκάστηκε ο προφήτης για να αποδείξει τη μικρότητα και την κακία των άλλων, να ζητήσει όλος ο λαός να πάνε σε ένα μέρος, σε ένα βουνό, σε ένα οροπέδιο και εκεί, κατά πέτηση του λαού, και ο βασιλιάς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, Αχάβ, παρά να ακούσει αυτή την εντολή τη λαϊκή, γιατί ήταν πολλοίς κόσμος εκεί, βάλανε δύο θυσιαστήρια με δύο σφάγια για να κάνουν τα ολοκαυτώματα, να τα κάψουν δηλαδή. Και είπε ο προφήτης Ηλίας στους ιερείς του Βάλ, προσευχηθείτε να κατεβάσει ο Θεός σας φωτιά. Προσευχήθηκαν πολλές ώρες, δεν έγινε τίποτα. Τότε ο Ηλίας είπε, βρέξετε με τρία βαρέλια νερό το θυσιαστήριο αυτό, πριν κατέβει η φωτιά, θα παρακαλέσω εγώ τον Κύριο να κατεβάσει. Πράγματι, μετά την προσευχή του Ηλία, μια πύρινη δέσμη κατέβηκε, μια αστραπή κατέβηκε και πήρε φωτιά το θυσιαστήριο ολόκληρο με τα βρεμένα ξύλα και με το σφάγιο και έγινε ολοκαύτωμα, δηλαδή έγινε κάρβουνο όλο αυτό. Τότε πανηγύριζε ο λαός για τη σωστότητα της πίστεως του Ηλία και ο Ηλίας διέταξε να σφαγούν οι ιερείς της Εσχήνης, οι μάγοι του Βάλ, οι ιερείς του Βάλ. Και εκεί σε ένα ρέμα τους έσπαξαν αυτούς. Ο προφήτης Ηλίας ανελήφθη με πύρινο άρμα, πέταξε τη μιλωτή του στον προφήτη Ελισαίο. Έχουμε εδώ στην Αθήνα τα Ηλίσια, που είναι προς τιμήν του προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Ελισαίου. Αλλά και στη Γαλλία, όπως ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη πλατεία που λέγεται Σαν-Ζελιζέ και δεν είναι τίποτε άλλο παρά αφιερωμένη αυτή η πλατεία στο όνομα,
στη μεγάλη πλατεία στο Παρίσι, στο όνομα του Αγίου Ελισέου. Τιμάται λοιπόν και ο Άγιος Ελισέος μαζί με τον προφήτη Ηλία. Αυτές οι δύο προσωπικότητες, ο Ηλίας και ο Ενόχ, θα έρθουν για να δώσουν τη μάχη. Γι' αυτό κανένας να μην φοβάται, γιατί ο Θεός θα προστατεύσει τους δικούς του ανθρώπους. Και ας έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα, που είναι οι εντολές του Κυρίου. Θα πούμε τις πιο κύριες εντολές και θα σχολιάσουμε λίγο. Η πρώτη εντολή, όπως ξέρετε και το είπε και ο Κύριος, αλλά και ένας γραμματέας των Φαρισαίων εκεί, όταν νομοδιδάσκαλος ήθελε, λέει, να πειράξει κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό και να τον δοκιμάσει και του είπε, «Ραβή, δάσκαλε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή που μας δίνει ο Θεός?» Και ο Χριστός του είπε, «Τι γράφει ο νόμος?» «Αγάπα το Θεό σου εξ όλης της καρδίας και της διανοίας σου και της ψυχής σου και του πνεύματός σου και τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου». Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη εντολή. Και εκεί βέβαια βλέπουμε τη δυσκολία, τουλάχιστον στο δεύτερο σκέλος, πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσει κανείς τον πλησίον του όπως τον δικό του εαυτό. Όμως αυτό ζητάει ο Θεός και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε. Έστω και αν δεν το κατορθώσουμε στην τελειότητα, λίγο πρέπει να προσπαθήσουμε. Αγάπα λοιπόν τον πλησίο σου ως εαυτόν. Η μεγάλη εντολή, αγαπάτε αλλήλους, είναι εντολή του Κυρίου μας. Ο Κύριος όμως λέει ακόμα περισσότερο, κάτι περισσότερο που δεν έχει πει κανένας, μα κανένας άνθρωπος πριν τον Κύριο. Προσεύχεστε για τους εχθρούς σας, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Θα πείτε τώρα τι μας λέει. Το Κοράνι λέει να σφάζεις τους εχθρούς σου όταν είναι άπιστοι και ο Κύριος μας λέει τους εχθρούς μας τους αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Και να προσευχόμαστε, να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε για αυτούς. Μάλιστα. Αυτό απαιτεί η εν Χριστώ αγάπη, ακόμα και τους εχθρούς μας. Αυτούς που μας πολεμούν. Τους Τούρκους, τους παντοειδείς εχθρούς της Ελλάδος, πρέπει να τους αγαπάμε και να προσευχόμαστε για αυτούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποταχτούμε σε αυτούς και να τους αφήσουμε να περάσουν και να πάρουν τα εδάφη μας. Αυτό είναι άλλο, πρέπει να αμυνθούμε. Διότι στο κάτω-κάτω το δίκαιο θέλει ο Θεός και όχι το άδικο. Αλλά από την άλλη μεριά, παρόλα αυτά, πρέπει να τους λυπόμαστε και να τους αγαπάμε και να τους βοηθούμε όσο μπορούμε τους εχθρούς μας. Άλλη εντολή του Κυρίου, πασίγνωστη και από την Παλαιά Διαθήκη, είναι να μην μιχεύσεις, να μην πορνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τους γονείς σου, τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, να τους τιμάς. Μετά το Θεό είναι εκείνοι οι τοποτηρητές του σώματος και της ψυχής σου πάνω στη γη. Και οι πνευματικοί πατέρες είναι και αυτοί άξιοι τιμής και αγάπης μεγάλης, όπως και οι φυσικοί πατέρες. Διότι οι φυσικοί πατέρες γεννάνε το σώμα, αλλά καμιά φορά δεν έχουν τη δυνατότητα ή τη γνώση να μας νουθετήσουν εν Κυρίω. Και έτσι θα χρειαστεί ο δάσκαλος και ο πνευματικός Κυρίος, ο πνευματικός, να νουθετήσει και να σώσει τον άνθρωπο ψυχή, κατά την ψυχή και το σώμα. Επίσης προχωράει ο Κύριος στο θέμα της μοιχείας και λέει να μην δεις πονηρά ξένη γυναίκα ή άνδρα. Ακόμα και μια ματιά πάνω σε ένα ξένο σώμα, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που δεν έχει παντρευτεί ακόμα ή που είναι ξένος προς εκείνον που παντρεύτηκες, και ισχύει και για τις γυναίκες βεβαίως και για τους άνδρες, εκτός τον άντρα σου δηλαδή για τη γυναίκα σου, αν επιθυμήσεις έναν άλλο άνθρωπο, εμίχευσες δίχως καν να τον ακουμπήσεις. Είναι πνευματική αυτή η εντολή, διότι γίνεται και μοιχεία μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο, στα βάθη, όπως είπαμε, της ανθρωπίνης, στο γρίφο της ανθρωπίνης ψυχής και της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Με στα έγκατα του είναι, όπως λέει, εν την καρδία σου, δηλαδή τον εσωτερικό άνθρωπο εννοεί καρδιά, το μέσα, το πνευματικό στοιχείο που έχει ο άνθρωπος, όλες αυτές τις ιδιότητες που έχει. Εκεί μέσα λοιπόν, στους μυστικούς θαλάμους της ψυχής, γίνεται ένα είδος μοιχείας με την επιθυμία του ξένου ανθρώπου. Γι' αυτό θέλει προσοχή λοιπόν και περιφρούρηση ακόμα και τα μάτια, όπως λένε
Οι Άγιοι μας πρέπει κανείς όταν βλέπει κάτι που τον σκανδαλίζει να αρχίζει να λέει την ωερή προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» για να ξεφύγει από τη μοιχεία αυτή που γίνεται όπως είπαμε με τα μάτια και με την ψυχή. Και αν θέλει βέβαια να αγωνιστεί, θα πρέπει και να νηστεύει και να προσεύχεται και να κάνει όταν έχει σκανδαλισμό, δηλαδή όταν δει κάτι μπροστά του και τον σκανδαλίσει, ας πούμε ένα περιοδικό γυμνό ξαφνικά στο περίπτερο, θα πρέπει αυτομάτως να στρέψει το βλέμμα του και να αρχίσει να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ώστε αυτή η εικόνα να φύγει από μπροστά από την όρασή του για να μην γίνει μοιχεία μέσα του. Αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα θα μου πείτε, αλλά καλά είναι και χρειάζεται να τα ακούνε ιδίως οι νέοι άνθρωποι που έχουν περισσότερους σαρκικούς πειρασμούς από τους μεγαλύτερους. Έτσι είναι αγαπητοί φίλοι, αυτά λέει η Ορθοδοξία μας, η Αγία Εκκλησία της Ορθοδοξίας μας και πρέπει και εμείς να τα έχουμε τουλάχιστον υπόψη μας. Και όποιος θέλει ας τα ακολουθήσει, όποιος δεν θέλει ας μην τα ακολουθήσει. Να ανιστεύετε είναι εντολή. Τρεις φορές το Ευαγγέλιο και περισσότερες ακόμα, αλλά τρεις κυρίως συναντάμε την νηστεία, την εντολή της νηστείας. Όταν του είπαν οι Φαρισαίοι, δεν θα νηστέψουν οι μαθητές σου, εμείς νηστεύουμε. Είπε όταν φύγει ο νηφίος, όταν φύγω εγώ δηλαδή από τον κόσμο, θα αρχίσουν και αυτοί να νηστεύουν και να πενθούν. Τώρα όμως είναι χαρά γιατί είμαι εγώ μαζί τους. Και δεύτερον, όταν είδα τους Φαρισαίους να κάνουν υποκριτικά ότι είναι καταπτωημένοι από την νηστεία, αφανίζονται στα πρόσωπά τους όπως λέει ο Κύριος, δηλαδή ρίχναν και στάχτη επάνω τους για να φαίνονται έτσι χλωμοί και καταπτωημένοι, να πούνε οι άλλοι κοίταξε τι Άγιος είναι αυτό, σήμερα δεν έφαγε. Χάρη του Θεού έκανε μια θυσία δηλαδή. Ο Χριστός έδωσε την εντολή να νηστεύουν οι μαθητές, αλλά να είναι χαροποί, να μην είναι σκυθροποί και να μην ξέρει κανένας ότι νηστεύουν παρά μόνο ο Θεός να το ξέρει. Διότι δεν πρέπει να το κάνει κανείς την νηστεία για το Θεαθήνε. Πρέπει να νηστεύει και να ελεεί τους ανθρώπους κρυφά. Βεβαίως, αν χρειαστεί στο τραπέζι, σε ένα τραπέζι ας πούμε, που μας έχουν καλέσει Τετάρτη και Παρασκευή και έχουν κρέας, θα τους πούμε πολύ απλά, εγώ δεν θα φάω κρέας, θα φάω όλα τα άλλα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα με μένα, ναι, διότι εγώ, σήμερα νηστεύουμε Τετάρτη, είναι Παρασκευή, καλό είναι και εσείς ας πούμε, να κάνετε το κρέας μια άλλη μέρα, εφόσον η Εκκλησία μας λέει Τετάρτη και Παρασκευή να μην τρώμε κρέας, ψάρι κλπ. Έτσι, με πολύ απλό τρόπο, δίχως να δείσουμε έμφαση ότι «Α, εγώ ξέρεις, νήστεψα, πρέπει να νηστεύεις και εσύ» και τέτοια, όχι τέτοια πράγματα, αλλά με πολύ απλό τρόπο να παρακάμπτουμε το κρέας, αν μας το προσφέρουν εκείνη την ημέρα, και να μπορούμε να φάμε κάτι άλλο. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, τόσα άλλα πράγματα, σαλάτα, ψωμί, ελιές, πολλά υπάρχουν, κατ' εκλογή του καθενός και μπορεί να διαλέξει φρούτα και να μη φανεί αγενής να σηκωθεί να φύγει ή επιδεικτικά να δείξει ότι αυτοί είναι άλλοι άνθρωποι και εμείς είμαστε άλλοι άνθρωποι. Όχι, μέσα στην κοινωνία ζούμε. Εμείς αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το δρόμο. Είναι δικαίωμά μας, ας κάνουν και άλλοι ό,τι θέλουν. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να νηστεύει και να μην προκαλεί τους άλλους ή να μην τους δείχνει ότι εγώ είμαι Άγιος και νηστεύω. Είδαμε προχτές στην τηλεόραση κάποιον ο οποίος έχει ένα σταυρό. Ότι του τον έχει χαράζει ο Χριστός τον σταυρό στο κούτελο, στο μέτωπό του και στις παλάμες του τρέχουν αίμα κλπ. Και αυτά δεν είναι καθόλου χριστιανικά. Από την άποψη ότι ακόμα και αν ήταν αλήθεια και αν πραγματικά ήταν ένας μάρτυρας του Χριστού αυτός, θα έπρεπε τα σημάδια αυτά του μαρτυρίου του να τα κρύβει. Οι Άγιοι δεν έκαναν διαφήμιση της αγιοσύνης τους. Έκρυβαν τα σημάδια αυτά όσα είχαν χάρη του Θεού. Από εκεί φαίνεται λοιπόν και το πνεύμα του Αγύρτη και το πνεύμα του υγιούς ανθρώπου. Βέβαια εδώ στην Ορθοδοξία δεν μπορούν πολλούς να ξεγελάσουν, γιατί κάπως είναι γνωστά τα πράγματα αυτά. Όμως έξω στην Ευρώπη τους ακολουθούν πάρα πολύ και πέφτουν και αυτοί στην ανθραπαρέσκεια. Γίνονται, πώς να το πούμε, γίνονται οπαδοί ανθρώπων και όχι του Θεού. Τώρα, μια άλλη εντολή είναι τη συγχωρητικότητος. Να είμαστε συγχωρητικοί προς τους άλλους. Ό,τι μας έκαναν, μας έφταξαν, να το ξεχνάμε, να το παραβλέπουμε. Να μην το κρατάμε μανιάτικο, όπως λέει και ο λαός. Να μην κατακρίνετε και να μην διορθώνετε ασυμπαθώς τους αδελφούς σας. Διότι με το μέτρο που κρίνετε και με αυτό το μέτρο θα κριθείτε και εσείς. Δεν μπορεί ο Θεός να πάρει άλλο μέτρο κρίσεως παρά αυτό που παίρνει ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του.
Γι' αυτό μας συμφέρει να είμαστε πολύ επιοικείς με τους άλλους. Κατά διάκριση είναι επιοικείς. Δεν θα είμαστε επιοικείς με έναν που βλαστημάει. Θα τον εψέξουμε και μάλιστα αυστηρά, αυστηρότατα. Αλλά για άλλες μικρότερες αμαρτίες που τις κάνουμε κι εμείς, όταν μας διακόπτουν στη συζήτηση, που διακόπτουμε κι εμείς τους άλλους, να μην έχουμε καμία, μα καμία ένσταση πάνω σε αυτό και πολλά άλλα θέματα τα οποία δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε. Πάντως πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί. Και αν κάποιος έκανε κάτι, ας πούμε μας κουτσοβόλεψε ή είπε κάτι για μας πίσω στην πλάτη μας και το μάθουμε, ας μην το αναφέρουμε καν και ας δείξουμε ότι δεν το ακούσαμε καθόλου. Σιγά σιγά θα δείξουν τα πράγματα αν αυτός είναι φίλος ή εχθρός ή αν το έκανε από λάθος και θα δείξει και ο ίδιος τη μετάνοιά του μετά όταν καταλάβει ότι εμείς τον συγχωρούμε, είμαστε συγχωρητικοί. Και αν πρόκειται να διορθώσουμε κάποιον άνθρωπο, το κάνουμε με συμπάθεια. Δηλαδή θα παίρνουμε ξεχωριστά κάποιον αδελφό μας και θα του πούμε, κοίταξε, εδώ έκανες ένα λάθος. Κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με αυτά που πρεσβεύει ο νόμος του Θεού και το Ευαγγέλιο μας, δεν έπρεπε να συμπεριφερθείς έτσι ή έπρεπε να κάνεις εκείνο ή δεν έκανες εκείνο ή το άλλο. Όχι μπροστά στους άλλους, γιατί τότε δείχνει ότι είμαστε ασυμπαθείς προς τον άνθρωπο αυτόν. Ποτέ στο δικό μας το παιδί δεν θα το διαπομπεύαμε μπροστά στους άλλους, στον άλλο κόσμο, αλλά θα το παίρναμε κατηδίαν στο άλλο δωμάτιο και θα του λέγαμε πρόσεξε γιατί έκανες εκείνο, δεν έπρεπε να το κάνεις κλπ. Το λάθος του δηλαδή δεν θα το διατυμπανίζαμε έξω και αυτό για λόγους αγάπης. Άρα λοιπόν δεν πρέπει και τους ξένους, αν πραγματικά τους αγαπούμε όπως τους οικείους ανθρώπους και πρέπει όλους τους ανθρώπους να τους αγαπούμε και να τους θεωρούμε οικείους γιατί είμαστε οικείοι, είμαστε αδέρφια εν Χριστώ, είμαστε αδέρφια εν Θεό, είμαστε γεννήματα του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού, ασχέτως αν δεν είναι όλοι χριστιανοί, εμείς οι εν Χριστώ αδελφοί είμαστε το περισσότερο. Πρέπει να έχουμε περισσότερη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη αγάπη εν Χριστώ χριστιανοί, αλλά δίχως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να μην έχουμε αγάπη και για τους άλλους. Ιδιαίτερα αγάπη θα έχουμε στους εν Χριστώ αδελφούς μας. Αυτό επιτρέπεται. Και ο Κύριος είχε ιδιαίτερα αγάπη στους τρεις καλύτερους μαθητές του. Τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Τους οποίους έπαιρνε πολλές φορές μαζί του και τους πήγαινε σε μέρη που δεν έπαιρνε τους άλλους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει με τρόπο να διορθώνουμε κάποιον αν έχει πέσει σε μεγάλο αμάρτημα, σε πολύ μεγάλο αμάρτημα, ένας εν Χριστώ αδελφός, θα πρέπει με πόνο να τον συμβουλέψουμε, να του πούμε πρόσεξε τώρα διότι πρέπει, χρειάζεται εξομολόγηση, χρειάζεται να προσέξει να μην επανελευθεί κλπ. Και αν δεν το διορθώσει, αν επιμένει ας πούμε σε αυτό το θέμα και το σφάλμα αυτό, τότε έχουμε δικαίωμα να πάρουμε και 2-3 άλλους και να τους το ανακοινώσουμε, να τους πούμε ο αδελφός αυτός δεν πάει καλά, έχει πάθει εκείνο και το άλλο και το παράλλο. Και αν το ανακοινώσουμε σε αυτούς τους αδερφούς έτσι με συμπάθεια, όπως είπαμε πάλι, η τρίτη κίνηση είναι να πάμε στον ιερέα, στον πνευματικό και να του εκθέσουμε όλη την κατάσταση. Και εκείνος να τον καλέσει και να του δώσει τις σωστές συστάσεις. Αν και εκείνον δεν τον ακούσει, την Εκκλησία δηλαδή δεν την ακούσει, τότε τον αποκόπτουμε σαν εν Χριστώ αδελφό και τον έχουμε σαν ένα εκ των εθνικών. Δηλαδή έναν άνθρωπο τον οποίον συναντήσαμε 2-3 φορές. Κόβεται η φιλία και η Χριστιανή αγάπη όταν γίνει το μεγάλο το παράπτωμα. Είτε αίρεση είναι αυτό, είτε μεγάλα παραπτώματα. Αυτό μας το επιτρέπει το Ευαγγέλιο και μάλιστα το τονίζει, να τον αποκόπτετε, λέει ο Κύριος, και να τον έχετε σαν ένα από τους εθνικούς. Σαν ένα ξένο άνθρωπο δηλαδή. Να μην το συμπεριφέρεστε πλέον οικία, να μην τον βάζετε στο σπίτι σας και όλα αυτά. Αν δεν διορθώνετε. Αν διορθωθεί όμως, πάλι γίνεται εν Χριστώ αδελφός. Και όχι μία φορά αν το πάθει αυτό, αλλά πολλές φορές εάν μετανοήσει ειλικρινά. Χτυπάτε την πόρτα του Θείου Ελέους και θα σας ανοίξει μια άλλη εντολή του Κυρίου. Αγωνίζεστε να περάσετε τη στενή πύλη, τη δύσκολη οδό, διότι μόνο αυτή φέρνει και οδηγεί στον Παράδεισο. Το έχουμε πει και άλλοτε, αγαπητοί φίλοι, ότι ο Παράδεισος είναι εδώ στη γη. Για να βρεθούμε στον Παράδεισο πρέπει να περάσουμε τα μοίρια όσα. Υπομονή θέλει, θάρρος, κουράγιο και να ξέρουμε ότι οι δυσκολίες είναι για εκείνους που νικούν. Για τους νικητές παρουσιάζονται οι δυσκολίες.
εκείνους που γίνουν κόντρα στο ρεύμα της κοινωνίας. Εκείνοι θα έχουν τις πολλές δυσκολίες και αυτή είναι η στενή οδός, η θλιμμένη, η τεθλιμμένη οδός, η οποία όμως σιγά σιγά φαρδένει όπως προχωρούμε και στο τέλος γίνεται απέραντη, γίνεται ο ίδιος ο παράδεισος του Κυρίου. Αυτό το δρόμο λοιπόν πρέπει να ακολουθούν οι εν Χριστώ άνθρωποι. Τη δύσκολη οδό, γιατί αυτή οδηγεί στον παράδεισο με ασφάλεια. Να με ομολογείτε εμπρός στους ανθρώπους. Αυτό που είπαμε για την ομολογία μας μπροστά στους ανθρώπους και συνεχίζει ότι θέλετε να κάνουν σε εσάς, να το κάνετε εσείς στους άλλους. Είδατε εδώ. Δεν είναι μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, αλλά προχωράει ακόμα ένα στάδιο, ένα βήμα παραπέρα και λέει ό,τι θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, θέλετε να σας συμπεριφέρονται καλά, θέλετε να σας φροντίζουν, θέλετε να σας αγαπάνε, θέλετε να μην σας κακολογούν, θέλετε να σας κερνούν, θέλετε χίλια δύο πράγματα. Αυτά τα θέλω που έχετε εσείς από τους άλλους, αυτά πρέπει και εσείς να κάνετε στους άλλους. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε δεσμούς αγάπης που μας δίνει ο Κύριος για να μην ξεφεύγουμε, διότι πολλές φορές θέλουμε περισσότερα για τον εαυτό μας και να αδικήσουμε τους άλλους. Όχι. Ό,τι χρειάζεται ο εαυτός μας πρέπει να μπορούμε να τα προσφέρουμε και στους άλλους. Αλλιώς καλύτερα να μην τα χρησιμοποιούμε κι εμείς. Ό,τι λοιπόν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άλλοι, να το κάνετε εσείς στους άλλους. Και υπάρχει και το άλλο, ό,τι δεν θέλετε να σας κάνουν, μην το κάνετε κι εσείς στους άλλους. Αυτά τα δύο, αν θυμάται κανείς, είναι οι χρυσοί κανόνες της συμπεριφοράς ενός ορθοδόξου ανθρώπου. Αν τα θυμάται κανείς αυτά, κάθε στιγμή που έρχεται σε επαφή, σε συμπεριφορά με έναν άλλο συνάνθρωπό του που πρέπει να τον αγαπάει, τότε αγαπητοί φίλοι, είναι σίγουρο ότι δεν θα τον δυσαρεστήσει, παρά θα τον ευχαριστήσει πολύ. Και συνεχίζει ο Κύριος, μη φοβάστε όσους σκοτώνουν το σώμα, αλλά να φοβάστε εκείνους που σκοτώνουν την ψυχή. Και εδώ διευκρινίζεται, εκείνοι που σκοτώνουν το σώμα είναι οι ληστές, οι κακοποιοί, είναι ο πόλεμος και όλα αυτά. Όμως εκείνο που σκοτώνει την ψυχή είναι η αμαρτία. Την αμαρτία πρέπει να φοβάται λοιπόν ο χριστιανός και όχι όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα δεν του βλάπτουν ουσιαστικά την ψυχή, η οποία είναι ο θησαυρός του, είναι το πολύτιμο αυτό πράγμα, ένα βάζο πολυτιμότατο από διαμάντια και μαργαριτάρια, το οποίο πρέπει κάθε φορά να το περιφρουρεί, να το έχει ασφαλισμένο και σε μια γωνιά που να μην μπορεί κανένας να το πειράξει, κλέφτης, να το πάρει ή άνθρωπος να το σπάσει. Έτσι είναι πολύτιμη η ψυχή, σαν το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορούμε να έχουμε. Φέραμε παράδειγμα ένα αντικείμενο βέβαια, αλλά είναι πολύ πολυτιμότερη η ψυχή από οποιοδήποτε αντικείμενο. Αν όλη η γη ήταν ένα διαμάντι, η ψυχή θα ήταν πολύ βαρύτερη από αυτό το διαμάντι. Και αν μας δίναν όλο τον κόσμο χάρισμα με μια υπογραφή, η ψυχή θα ήταν εκατομμύρια φορές πολυτιμότερη από όλο τον κόσμο. Γιατί ο υλικός κόσμος τελειώνει, ενώ η ψυχή είναι ατελεύτητη, δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, αν κερδίσεις τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου, δεν έχεις κάνει τίποτα απολύτως. Έτσι είναι, αγαπητοί φίλοι. Και εμείς πρέπει να κερδίσουμε την ψυχή μας και ας χάσουμε τον κόσμο, διότι ο κόσμος ούτως ή άλλως κάποτε έχει ημερομηνία λήξεως και πρόκειται να χαθεί. Τώρα κάποιες άλλες εντολές είναι αυτή που λέει ο Κύριος, να ακούτε και να μελετάτε το Λόγο του Θεού και να τον εφαρμόζετε. Διότι μερικοί θα πάνε και θα πούνε στον Κύριο, Κύριε, Κύριε, σε θέλαμε, σε αγαπάμε κλπ. Και θα πει, δεν σας ξέρω, επειδή ακριβώς ήταν μόνο με τα λόγια αυτή η αγάπη και δεν ανασκουμπόθηκαν, δεν σήκωσαν τα μανίκια να κάτσουν και να πράξουν αυτά τα πράγματα τα οποία ήθελε ο Θεός από αυτούς. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μόνο με το στόμα αγαπάνε κάποιους και με λόγια. Και είναι εύκολο να λες ότι σε αγαπάω κλπ. Αλλά δύσκολο να δείξεις με την πράξη την αγάπη σου, να κάνεις έργο, μόχθο για τον συνάνθρωπό σου και πρωτίστως για τον Θεό. Αυτοί λοιπόν που δεν εφαρμόζουν τις εντολές του Χριστού παρόλο που τις ξέρουν,
αλλά τις λένε μόνο με το στόμα, αυτοί θα ακούσουν αυτό από τον Κύριο. Δεν σε γνωρίζω, δεν σε ξέρω. Μου λες Κύριε, Κύριε, εγώ δεν σε ξέρω, δεν σε είδα ποτέ. Μια άλλη εντολή είναι να παρατηρούμε και να ξέρουμε τα σημεία των καιρών και τα πνευματικά σημάδια. Στο 24ο κεφάλαιο λέει υποκριτές, γιατί ξέρετε το βαρόμετρο, αν θα βρέξει, αν θα κάνει ήλιο αύριο, το βλέπετε λέει από τον ουρανό και από το ηλιοβασίλεμα κοιτάζοντας την Ανατολή και τη Δύση, ξέρετε τον καιρό και από τον αέρα, τον νοτιά, τον βοριά κλπ. Αλλά τους καιρούς, δηλαδή τις πνευματικές διαστάσεις, δεν θέλετε να τις μάθετε και να τις ξέρετε. Πότε πλησιάζει το τέλος του κόσμου, σαν να μας λέει, εμείς που είμαστε οι ογδοήτες οι λεγόμενοι, γιατί διάγουμε τον 8ο μετά γεννήσεως κόσμου αιώνα, την 8η χιλιατηρίδα δηλαδή, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Είμαστε μέσα μεταξύ του τέλους του ημίσεως της 8ης χιλιατηρίδος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Να παρατηρούμε λοιπόν τα πνευματικά σημάδια των καιρών, και σήμερα είναι πολλά τα πνευματικά αυτά σημάδια. Έχει πλέον φουντώσει η ανθρωπότητα από τη μαγεία, από τη σαρκολατρία, από τη φιλιδονία. Βλέπουμε πως δίνονται οι κοπέλες, πως εκφυλίστηκε εν πάση περιπτώσει αυτή η ομορφιά που υπήρχε, ο σεβασμός, η πραότης. Όλοι σκανδαλίζουν ο ένας τον άλλον και γίνεται ένα φοβερό πράγμα σήμερα. Αυτά είναι σημάδια των καιρών. Κουρεύονται οι νέοι σαν τις νέες και οι νέες σαν τους νέους, και αν δεις κάποιον από πίσω, πολλές φορές δεν ξέρεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι, και είναι σημάδι των καιρών αυτών. Το έχει πει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι αν είδε τους ανθρώπους να βγαίνουν στον δρόμο και να μην γνωρίζετε το φίλο τους, τότε είναι, πλησιάζουμε προς το τέλος του κόσμου. Είναι πνευματικά σημάδια λοιπόν αυτά. Θα πρέπει να τα ξέρουμε για αυτά τα πνευματικά σημάδια των καιρών, και να μην πελαγοδρομούμε από τις ιστορίες του κόσμου, οι οποίες θα μας τρελάνουν στο τέλος, προσπαθούν μάλλον να μας τρελάνουν με τα επιστημονικά δεδομένα που βγάζουν. Τώρα βγάλανε το Happy Viagra, το οποίο, αν και δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη πληροφόρηση και δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα αγαπητοί φίλοι, εν τούτης είναι ύποπτο και αυτό, ίσως πιθανόν να είναι ένα μέσον για να ξεφύγουν και οι ηλικιωμένοι από τη σοβαρότητα και το δρόμο του Θεού και να πέσουν και αυτοί στη σαρκολατρία, ενώ ο Θεός δίνει στους μεγάλους ανθρώπους ένα σταμάτημα του πάθους και του ενστίκτου της αναπαραγωγής, φυσιολογικό. Εδώ τώρα ξανά πάνε να βάλουν φωτιά σε αυτούς τους ανθρώπους για να κάνουν τους νέους, και φυσικά θα πάθουν πάρα πολλές ζημιές οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το χάπι, και θα το δούμε στο μέλλον αυτό. Πιθανόν να το κάνουν, όπως μου είπε κάποιος, και πονηροί άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλουν να δίνουν συντάξεις κρατικά, έτσι, να έχουν, το έχουν σκεφτεί παγκόσμια, για να ένα ποσοστό των ηλικιωμένων ανθρώπων να φύγει με αυτό το Viagra, δηλαδή να πεθάνει. Και είναι και πολύ σοβαρό αυτό, πολύ βάσιμο, γιατί δεν αποκλείεται να υπάρχει και αυτός ο παράγων. Είναι πονηρά τα χρόνια αυτά, και είναι πάρα πολύ πονηρά τα χρόνια αυτά, και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε καθόλου. Ιδίως τις εταιρείες αυτές που έρχονται από την Αμερική με σκοπό να βγάλουν χρήμα, όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκουν χίλιους τρόπους για να μην δίνουν ούτε συντάξεις ούτε περιθάλψεις στους ανθρώπους. Είναι λοιπόν τα χρόνια χαλεπά, όπως θα έλεγαν και οι ποιητές μας. Είναι δύσκολα και επικίνδυνα τα χρόνια. Είναι επικίνδυνα χρόνια σήμερα. Λοιπόν, να παρατηρούμε και τα σημεία των καιρών, να μαθητεύετε όλους τους ανθρώπους της γης. Αυτό το είπε ο Κύριος, όπως ξέρουμε, στους μαθητάς του, στους 12, στους 11 που ήταν μαζεμένοι στο Ανόη. Να μαθητεύουμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους της γης, είναι και αυτό μια εντολή. Βέβαια, δεν είναι όλοι ικανοί και δεν έχουν όλοι τα προσόντα για να πάνε να κάνουν μια ιεραποστολή στο εξωτερικό και να αρχίσουν να μιλάνε για τον Χριστό και να συμβουλεύουν τους ανθρώπους πάνω στο Ευαγγέλιο. Όμως, σε κάποιους ο Κύριος έχει δώσει αυτό το τάλαντο. Και ειδικά σήμερα που πολλοί νέοι, πολλοί Έλληνες επιστήμονες υπάρχουν, μορφωμένοι θεολόγοι και από άλλες σχολές ανωτάτου
πανεπιστημιακού επίπεδου άνθρωποι, δεν είναι δύσκολο να πάνε κάπου και να αρχίσουν και αυτοί να κάνουν ένα έργο ιεραποστολικό κατά τη δύναμή του ο καθής. Δεν θα είναι σαν τους Αποστόλους δοσμένοι 100%. Μακάρι να υπήρχαν και αυτοί σήμερα. Αλλά μπορεί να είναι οι επιστήμονες σήμερα, θεολόγοι, φυσικοί, ακαδημαϊκοί άνθρωποι, δημοσιογράφοι, μορφωμένοι άνθρωποι, συγγραφείς, να βγούνε στον κόσμο, σε διαλέξεις, στα μικρόφωνα, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και να μιλήσουν για τα θέματα της Ορθοδοξίας, αυτά τα σπουδαία κεφαλαιώδη θέματα της σωτηρίας του ανθρώπου και να κάνουν διαλέξεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Γύρω από την ελληνική γλώσσα, γύρω από την ελληνική παιδεία, γύρω από τους πατέρες της Ορθοδοξίας, να πιάσουν το Μέγα Βασίλειο παραδείγματος χάρη, κάποιοι θεολόγοι, κάποιοι φιλόλογοι και να κάνουν κεφάλαιο-κεφάλαιο αναλύσεις στον κόσμο, να δουν και ο κόσμος, οι Έλληνες, εμείς οι οποίοι γεννήσαμε αυτές τις προσωπικότητες, αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους, να νιώσουμε, να γευτούμε την πνευματικότητά τους. Δεν θα ήταν λοιπόν δύσκολο να κάτσουμε και να μαθητεύσουμε τους ανθρώπους, μαθητεύσαντες πάντα στους λαούς της γης και βαφτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήταν εντολή του Κυρίου. Να έχετε περισσότερο από συγγενείς τους εν Χριστώ αδελφούς σας. Αυτό βγαίνει από το γεγονός ότι τον επισκέφτηκαν η μητέρα του και τα αδέρφια του Κυρίου και ο Κύριος είπε ότι η μητέρα μου και τα αδέρφια μου είναι εκείνοι που ακούνε και εφαρμόζουν τους λόγους μου. Με αυτό βεβαίως δεν απέκλειε και εκείνους τους ανθρώπους που πλησιάσανε, διότι πολλοί από τα λεγόμενα αδέρφια του Κυρίου, τα οποία ήταν παιδιά του Ιωσήφ και όχι κατά σάρκαν αδέρφια του Κυρίου, αλλά και εξαδέρφια πολλά του Κυρίου, από τους άλλους συγγενείς του, πολλοί από αυτούς, αγαπητοί φίλοι, ίσως δέχτηκαν μερικοί από αυτούς, αλλά ίσως και μερικοί δεν εδέχθησαν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος, για να καυτηριάσει εκείνους από τους συγγενείς του που δεν τους δέχτησαν, είπε αυτά τα λόγια, ότι συγγενείς μου, μητέρα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί που ακούνε και εφαρμόζουν το Λόγο μου. Και σε καμία περίπτωση, να το ξέρουμε αυτό, δεν υποτιμάει την Παναγία μητέρα του, την οποία υπάκουσε και στο γάμο του Κανά, ένας θεάνθρωπος, ο Κύριος, υπάκουσε τη μητέρα του, έκανε υπακοή. Γιατί η μητέρα του, όπως ξέρουμε, η Παναγία, μητέρα του Κυρίου, του είπε να αρχίσει να κάνει το θαύμα κάνοντας το νερό κρασί στο γάμο της Κανά. Και παρόλη την αντίρρησή του στην αρχή, που είπε «γίνε τι μεταξύ μου και σου», όμως μετά έκανε το χατήρι της Παναγίας. Αυτό δείχνει ότι την αγαπούσε, τη σεβότανε και εδώ πράγματι θέλει να μας πει ότι και η Παναγία ακολουθούσε τις εντολές του και τη διδασκαλία του, γιατί λέει όλα αυτά τα συγκρατούσε μέσα στην καρδιά της. Να μην ακούμε λοιπόν τους αιρετικούς που λένε ότι ο Κύριος εδώ την Παναγία τη βάζει στο περιθώριο για να αγαπάει περισσότερο τους Αποστόλους. Αυτό είναι λάθος, γιατί και την Πεντηκοστή η Παναγία ήταν μέσα και κοντά στο Σταυρό κάθισε η Παναγία Μητέρα και όλα αυτά τα ξέρουμε. Να μαθητεύουμε λοιπόν τους ανθρώπους να γίνουμε κατά κάποιο τρόπο κοινωνοί του Θείου Κηρύγματος και ομολογητές του Χριστού. Κάτι άλλο που είπε ο Κύριος και φαίνεται παράξενο είναι ότι ό,τι θα εγκαταλείψετε χάριν εμού θα το πάρετε πίσω εκατονταπλάσιο. Εννοεί πνευματικά βέβαια, διότι στον άλλο κόσμο δεν μπορεί ο Κύριος να μας δώσει ένα σπίτι που αφήσαμε εδώ, παραδείγματος χάρη στη γη, χάρη του Κυρίου, να μας δώσει ένα άλλο σπίτι με 100 δωμάτια ή 100 σπίτια. Δεν εννοεί βέβαια αυτό. Εννοεί εκατονταπλάσιο ότι σαν κόπο πνευματικό θα αποκατασταθεί οτιδήποτε θυσία, οποιαδήποτε θυσία έγινε εδώ στη γη, δεν θα τη στερήσει ο Κύριος επάνω στον ουρανό. Τέλος, είπε ότι ο καλύτερος από εσάς ας γίνεται υπηρέτης των άλλων και διάκονος και βοηθάς τους. Να ζητείτε τη σωτηρία πρώτον και να υπομείνετε μέχρι το τέλος για να σωθείτε. Και όταν έχετε κάποιο χάρισμα από το Θεό, θα πρέπει να το καλλιεργήσετε για να αποδώσετε έργο διπλάσιο τουλάχιστον ή και πενταπλάσιο μερική, γιατί εάν κανείς έχει ένα χάρισμα από το Θεό, όπως είπαμε και προηγουμένως, χάρισμα είναι η μόρφωση, από το Θεό είναι, το να έχει κανείς μνήμη, κρίση και να μπορεί να προχωρήσει τις σπουδές του. Αυτό λοιπόν το χάρισμα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος
για το καλό των συνανθρώπων του. Είναι ένα τάλαντο το οποίο πρέπει να το διπλασιάσει. Αν το αφήσει κρυμμένο, αν δεν το χρησιμοποιήσει, τότε θα του ζητηθεί λόγος για αυτό που έκανε. Θα πρέπει ο καθένας το χάρισμα που έχει να το χρησιμοποιεί για το καλό των συνανθρώπων του. Ας πούμε ότι ένας έχει χάρισμα τραγουδιού. Πρέπει να το χρησιμοποιήσει και για σοβαρό τραγούδι, για τραγούδι χριστιανικό, για να ψάλει στην εκκλησία, για να βοηθήσει δηλαδή το έργο του Θεού. Όχι μόνο να το χρησιμοποιήσει για το θέατρο, για τη δισκογραφία και μόνο για αυτά. Είναι λάθος αυτό. Και πρέπει να το ξέρουν και αυτοί οι αγαπητοί φίλοι που έχουν αυτά τα τάλαντα. Άλλος έχει τάλαντο εφραδίας. Μπορεί να μιλάει ώρες και να λέει πράγματα και να κρέμονται οι άλλοι από τα χείλη του. Όπως έχουμε πολλούς ανθρώπους και σήμερα που έχουν αυτό το χάρισμα της εφραδίας. Αυτοί το χάρισμα αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουν για να διδάξουν το Λόγο του Θεού, για να δώσουν μηνύματα σπουδαία στην ανθρωπότητα, για να πάνε στα μέσα ενημέρωσης και να μιλήσουν, να εξαπλώσουν αυτό το χάρισμά τους και στους άλλους ανθρώπους, να δώσουν μηνύματα εύληπτα, καταληπτά, ωραία μηνύματα, ελκυστικά μηνύματα, με το χάρισμα αυτό που έχουν, να δώσουν ελκυστικά μηνύματα στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν δεν θα κατακριθούν από τον Κύριο αν χρησιμοποιήσουν το τάλαντό τους για το καλό. Άλλος έχει σωματική ρώμη, έχει δύναμη μεγάλη. Αυτή τη δύναμη πρέπει να τη βάλει και αυτό στην υπηρεσία των συνανθρώπων του. Για το καλό δηλαδή της ανθρωπότητος. Πρέπει να είναι περισσότερο εξυπηρετικός από τους άλλους που είναι αδύναμοι και δεν μπορούν να σηκώσουν βάρη και να κάνουν τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν κάθε χάρισμα που παίρνουμε καλό, κάθε χάρισμα είναι από το Θεό. Δυστυχώς κάθε κακό που έχουμε είναι από μας τους ίδιους τους ανθρώπους, διότι ο Θεός δεν δίνει τίποτα κακό. Όλα παν δόρημα τέλειο και πάσα δόση αγαθή, άνωθεν εξού του Πατρός των φώτων. Από τον Πατέρα μας, δηλαδή τον επουράνιο Θεό, από εκεί έρχεται κάθε τι καλό. Έτσι λοιπόν οι ομολογίες τους Αποστόλους, οι ομολογίες, αλλά και το να διαθέτουμε τον εαυτό μας και τα τάλαντά μας για το καλό, την πνευματική και τη σωματική εξυπηρέτηση των άλλων, είναι και αυτό μια εντολή του Κυρίου. Τέλος μας λέει να φυλάξετε όλες τις εντολές και τις μικρές και τις μεγάλες εντολές. Και είναι σπουδαίο αυτό να φυλάει κανείς και τις μικρές εντολές. Άλλωστε, όταν σηκώνει το βάρος μιας μεγάλης εντολής, δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας μικρής εντολής. Γιατί αν ο άνθρωπος αδιαφορήσει, ψυχολογικώς ομιλώ, αν αδιαφορήσει για τις μικρές εντολές, είναι πολύ πιθανόν να ξεφύγει και να κάνει και μεγάλα σφάλματα. Να με ομολογείτε στους ανθρώπους, λοιπόν, για να σας ομολογήσω κι εγώ μπροστά τον Πατέρα μου, τον εν ουρανής, εν της ουρανής. Να εξομολογείτε, είπε στους Αποστόλους και κατά διαδοχική έννοια και στους ιερείς που απευθύνεται ο Κύριος, να εξομολογείτε τους ανθρώπους και να τους βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν χρησιμοποίησε, αγαπητοί φίλοι, τη λέξη εξομολόγηση ο Κύριος, αλλά δεν έχει σημασία το ότι δεν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, διότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε για το ίδιο πράγμα πολλές εκφράσεις και λέξεις. Είπε, όσα κρατείτε εν τη γη και κράτητε, και όσα λύετε είναι λελειμμένα εις τους ουρανούς. Και η έκφραση αυτή σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι μπορεί ο ιερέας του δίνει την εξουσία μέσω του Ιησού Χριστού πάντοτε, να συγχωρεί αμαρτίες. Θέλει όμως ο Κύριος να γονατίσει ο άνθρωπος μπροστά στον άνθρωπο για να φύγει ο εγωισμός, γιατί είναι μεγάλος δυνάστης. Ο εγωισμός είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Είναι η αμαρτία που έριξε τον Σατανά στην κόλαση. Ο εγωισμός είναι η αρρώστια του διαβόλου, η περηφάνεια και ο εγωισμός.
Η αυτοπεποίθηση είναι η αρρώστια του διαβόλου. Αυτή είναι καλύτερα να νικήσει σήμερα ο άνθρωπος για να μπορέσει να φτάσει κοντά στο Θεό. Και είναι μια σίγουρη συνταγή το να μπορεί να φτάνει μέχρι τον εξομολόγο του, να γονατίζει μπροστά του και να εξαγορεύει τις αμαρτίες του, να του λέει αυτά που έχει κάνει, να αυτοκατηγορείται. Αυτή η αυτοκατάκριση που ταπεινώνει κυριολεκτικά τον άνθρωπο, τον κάνει ένα σκουπίδι, ένα τίποτα, αυτή ακριβώς η κατάκριση είναι που ο Θεός παίρνει τον άνθρωπο και τον υψώνει πνευματικά και τον επάει μέχρι τον ουρανό. Ξέρει λοιπόν ο Θεός ότι θα βρεθούν πολλοί που δεν θα θελήσουν να πάνε σε ανθρώπους να εξομολογηθούν. Και όχι όπως ο Πάπας που εξομολογεί κρυμμένος και ο ένας και ο άλλος σε μια καμπίνα που έχει ένα χώρισμα στη μέση και μια μικρή τρύπα για να ακούγονται. Αυτό τι είναι αυτό? Είναι σαν να χαλάει τελείως την εντολή του Κυρίου που λέει να έρχεσαι πρόσωπο με τον άνθρωπο, να εξομολογείτε τους ανθρώπους, να τους παίρνετε τις αμαρτίες, να σας τις λένε, να τις εξαγορεύουν τις αμαρτίες. Ο Άγιος Ιωάννης εξομολογούσε τους ανθρώπους όταν βαφτιζόντουσαν, μέσα στο νερό, του λέγανε τις αμαρτίες τους. Δεν είχε παραπέτασμα να κρυφτούμε ή να τα πούμε από το τηλέφωνο. Εκεί, πρόσωπο προς πρόσωπο πρέπει να υποθούν οι αμαρτίες για να γίνει η εκοπή του φρονήματος, του εγωιστικού και να επέρθει η ταπείνωση. Υπάρχουν λοιπόν χαρακτήρες ανθρώπων, πολλοί, και δύο βασικοί χαρακτήρες είναι αυτοί που μας λέει ο Κύριος, και να τελειώσουμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι με αυτό, ότι κάποτε ένας πατέρας είχε δύο γιους και ήθελε να τους στείλει στο χωράφι του να δουλέψουν. Πήγε λοιπόν στον έναν και του λέει πήγαινε παιδί μου σήμερα γιατί έχει πολλή δουλειά, έλα μαζί μου στο χωράφι να δουλέψεις. Και αυτός είπε, α, δεν μπορώ λέει να πατέρα λέει σήμερα, δεν θα έρθω λέει σήμερα. Πήγε στον άλλον και του λέει έλα παιδί μου στο χωράφι, του λέει ναι πατέρα πήγαινε και εγώ θα έρθω, θα ντυθώ, θα πληθώ και θα έρθω. Τελικά πήγε ο πρώτος, εκείνος που είπε δεν πάω. Και ρωτάει ο Κύριος, ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Φυσικά ο πρώτος. Παρόλο που αρνήθηκε στην αρχή, μετά το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, το φιλότιμό του επέδρασε και δεν τον άφησε να αφήσει τον πατέρα του μόνο στο χωράφι, αλλά πήγε να τον βοηθήσει. Έτσι γι' αυτό υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, μας το λέει ο Κύριος. Εκείνοι που προθύμω στην αρχή σου λένε, ναι, εγώ θα σε εξυπηρετήσω. Θα κάνουμε εκείνο, εντάξει, μη φοβάσαι καθόλου, στηρίξω πάνω μου και δεν κάνουν τίποτα, απολύτως. Και οι άλλοι, οι οποίοι σου λένε, μα δεν μπορώ, σου φέρουν χίλια εμπόδια, αλλά την τελευταία στιγμή είναι παρόντες εκεί που κανείς τους χρειάζεται. Αυτοί οι δύο χαρακτήρες, να το ξέρουμε, μας το λέει το Ευαγγέλιο, ότι υπάρχουν. Και βέβαια, ο πρώτος, αν και δεν έδειξε προθυμία, καλό είναι βέβαια να δείχνουμε προθυμία, όπως ακριβώς οι Γαλιλαίοι ψαράδες, που τους είπε ο Κύριος, αφήστε τα δίχτυα τώρα και ελάτε από πίσω μου. Ακολουθήστε με. Θα ψαρεύετε σε λίγο ανθρώπους. Και αυτοί δεν σκεφτήκανε τίποτα. Δεν σκεφτήκανε να τα μαζέψουν, να τα βάλουν κάπου, να αυτό. Τα αφήσαν όλα, τα πετάξαν όλα από πάνω τους και ακολουθήσαν τον Κύριο. Αυτή είναι η τρομερή προθυμία που μπορεί να δείξει κανείς προς τον Θεό. Και είναι θεάρεστη. Όμως έστω και εκείνοι οι οποίοι λένε στην αρχή όχι και μετά πάνε και κάνουν αυτό το πράγμα ή πάνε προς τον Θεό, αν και στην αρχή έχουν αντιδράσει και έχουν αρνηθεί, και αυτοί είναι ευπρόσδεκτοι και καλοί. Πριν τελειώσουμε αγαπητοί φίλοι και κουράσω περισσότερο την αγάπη σας και σας ευχαριστώ που ακούτε κάθε φορά την εκπομπή μας, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια πάλι έτσι σαν ανακεφαλαίωση για αυτές τις εντολές του Κυρίου και να διαβάσουμε και ένα μικρό κομματάκι και να κλείσουμε. Αγάπα το Θεό εξ όλης της διανοίας και της καρδίας σου. Αγάπα τον πλησίον ως εαυτόν. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Μη μιχεύετε, μη μπορνεύετε, μη γκλέβετε, μη ψευδομαρτυρείτε, να τιμάτε τον πατέρα και τη μητέρα. Να μη δεις πονηρά ξένη γυναίκα ή άνδρα. Κρυφά να δίνετε ελεημοσύνη. Να νηστεύετε, να προσεύχεστε, ζητώντας τα συμφέροντα για την ψυχή. Να συγχωρείτε τους άλλους. Να μην κατακρίνετε με ασυμπάθεια. Να χτυπάτε την πόρτα του Θείου Ελέους και θα σας ανοίξει. Να ζητάτε από το Θεό, δηλαδή το έλεος του, και ο Θεός θα σας το δώσει. Αλλά να ζητάτε επίμονα, καθημερινά, την προστασία του Θεού και το έλεος του.
να αγωνίζεστε από τη στενή πύλη να περάσετε. Να με ομολογείτε μπροστά στους ανθρώπους. Αυτό είναι επίκαιρο και μπορεί να γίνεται καθημερινά. Ό,τι θέλετε να κάνουν σε εσάς, να το κάνετε εσείς στους άλλους. Και να μην φοβάστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, αλλά εκείνους που σκοτώνουν την ψυχή. Αυτά τα λόγια ας τα κρατήσουμε όλοι μέσα μας. Θα μας δοθεί ευκαιρία και σε άλλες εκπομπές να επαναλαμβάνουμε διάφορα σπουδαία κομματάκια από αυτό. Αλλά να δούμε τώρα για την ομολογία και κυρίως για την υπακοή, γιατί χρειάζεται και υπακοή για να ομολογήσει κανείς. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει γράψει ένα περίφημο βιβλίο που λέγεται «Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου», «Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου», και το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους τους εν Χριστώ αδελφούς την «Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου», η οποία είναι σπουδαίο βιβλίο, και όπως λέγε κάποιος, κάθε σελίδα μπορεί να σε κάνει να κλάψεις. Είναι τόσο ωραία φτιαγμένο, τόσο ωραία με Άγιο Πνεύμα δουλεμένο από τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο της Κλίμακος, το Σιναίτη. Λοιπόν, λέει εδώ για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν σκληρόκαρδος και φοβερός και ο οποίος πήγε σε ένα μοναστήρι για να σώσει την ψυχή του, αλλά ήταν φοβερά εγωιστής. Ήταν ένας κοσμικός άνθρωπος, ποιος ξέρει, ήταν και κάποιος πλούσιος, κάποια εξουσία μπορεί να είχε, και έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα φοβερό εγώ. Θα δούμε όμως πώς αυτός ο άνθρωπος στο τέλος, κατά κάποιον τρόπο, κέρδισε με την υπομονή και την υπακοή. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος Ισίδωρος που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Ο Άγιος Ιωάννης που έχει γράψει την Κλίμακα, αγαπητοί φίλοι, έχει κάνει επίσκεψη σε ένα σπουδαίο μοναστήρι εκτός του Σινά, σε ένα άλλο μοναστήρι, δεν μας λέει πού, ίσως το Άγιον Όρος, δεν ξέρουμε. Και εκεί βρήκε ανθρώπους σπουδαίους που τον ενέπνευσαν να γράψει πολλά για αυτούς. Θαύμασε μεγάλα αναστήματα πνευματικά γερόντων, πατέρων της Εκκλησίας και μοναχών, οι οποίοι του έκανα φοβερή εντύπωση. Εδώ γράφει λοιπόν ένα περιστατικό που θα ήθελα να σας το διαβάσω. Στο κοινόβιο λοιπόν είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος Ισίδωρος που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί, μας γράφει ο Άγιος Ιωάννης. Όταν τον υπεδέχτηκε ο Σιώτατος εκείνος ποιμήν, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος, δηλαδή τελείως έξω από το μοναχικό πνεύμα. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Είχε δαίμονες δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μέσα του. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν τον υποψήφιο, αν πραγματικά παιδί μου αποφάσεις να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίδομαι στην υπακοή, είπε αυτός. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας Ποιμήν από την απάντηση και την παρομοίωση αυτή, προχώρησε αμέσως και έδωσε το σιδερένιο Ισίδωρο το γύμνασμά του. Θέλω αδερφέ να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται ή θα εξέρχεται να βάζεις μετάνοια λέγοντας «Προσευχή σου για μένα πάτερ διότι είμαι επιληπτικός». Δίχως βέβαια να είναι επιληπτικός, αλλά του το βάλε έτσι για ταπείνωση. Ο Ισίδωρος αυτός υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση. 7 χρόνια όποιος πέρναγε και δεν πέρναγε ήταν πορτιέρης εκεί στο μοναστήρι και του έλεγε αυτή την κουβέντα. Προσεύχου για μένα πάτερ διότι είμαι επιληπτικός. Έκανε μια γονικλησία έτσι μέχρι τη γη, σηκωνόταν επάνω, αυτό ήταν το διακόνημά του, τίποτε άλλο. Συμπλήρωσε 7 χρόνια λοιπόν και έφτασε σε βαθυτάτη ταπείνωση και κατάνοιξη. Δάκρυα είχε και ταπείνωση. Τότε ο αείμνηστος εκείνος Ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισίδωρου, αποφάσισε να τον συγκαταρρυθμίσει στους αδερφούς. Τον έκανε δηλαδή και αυτόν όχι μόνο μοναχό, αλλά τον έκανε ιερομόναχο. Τον εχειροτώνησε και κληρικό ακόμα, αυτόν τον αγέροχο άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν πώς η υπακοή, υπάρχουν χιλιάδες ωραία πράγματα. Εδώ σας διάβασα έτσι κάτι, αγαπητοί φίλοι, να δούμε την αξία της υπακοής. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να μην κουράσουμε άλλο την αγάπη σας και τον χρόνο που έχετε. Θα ήθελα όμως να κρατάμε
συν Θεό, στη μνήμη μας και στη σκέψη μας, τουλάχιστον μερικά τα πιο σημαντικά πράγματα από αυτά που προσπαθούμε εδώ με τη δύναμη του Θεού, με τη δική μας αναξιότητα, αλλά για την αγάπη του Κυρίου, να τα κρατάτε σαν κόριο οφθαλμού, διότι δεν είναι δικά μας πράγματα αυτά, δεν τα βγάζουμε εμείς, είναι πράγματα τα οποία τα λέει η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η οποία είναι μητέρα όλων μας. Να είστε λοιπόν καλά, μέχρι την επόμενη εκπομπή μας αγαπητοί φίλοι, που συν Θεώ ελπίζουμε να είμαστε πάλι κοντά σας για μια νέα εκπομπή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, εν Κυρίω, υγιείς και ψυχικά και πνευματικά, μέχρι να βρεθούμε πάλι κοντά σας. Χαίρετε εν Κυρίω.